ξεκινάνε οι υπερορίες. Ο Σοϊγκού απέτησε αύξηση της παραγωγής μαχητικών Su-34, ενώ ο ρωσικός στρατός παρέλαβε νέα πυροβόλα Phlox. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού λοιπόν επισκέφθηκε το εργοστάσιο παραγωγής αεροσκαφών Chkalov στο Νοβοσιμπίρισκ, το οποίο βρίσκεται στην νοτιοδυτική περιοχή Αστραχάν της Ρωσίας. Εκεί ο Ρώσος Υπουργός συμμετείχε σε μια συνάντηση με εξειδικευμένες στρατιωτικές αρχές και υπεύθυνους της αεροναυπηγικής εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Σοϊγκού, ο Ρώσος απέτησε την αύξηση της παραγωγής μεγάλης κλίμακας του μαχητικού τζετ Su-34 Fullback. Το μαχητικό αεροπλάνο είναι το κύριο εργαλείο μας, πραγματοποιούν 4 με 5 εξόδους κάθε μέρα, οπότε πρέπει να αυξήσουμε, πρέπει να βιαστούμε. Έχουμε εταιρείες που βρίσκονται μπροστά από το πρόγραμμα για το πρόγραμμα του 2024, οπότε πρέπει να οργανώσουμε την δουλειά και εδώ, δήλωσε ο Σοϊγκού. Ο Ρώσος Υπουργός σημείωσε επίσης πως αυτό το έτος, εξαιτίας των κοινών προσπαθειών της βιομηχανίας και του Υπουργείου Άμυνας, η παράδοση νέων αεροσκαφών Su-34 και η αναβάθμιση των υπαρχόντων τζετ που βρίσκονται σε υπηρεσία έχει ήδη προγραμματιστεί. Σε άλλη είδηση, ο ρωσικός αμυντικός γίγαντας Rostec ανακοίνωσε την 5η πως οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις πρόσφατα παρέλαβαν τα νέα αυτοκινούμενα πυροβολικά συστήματα Phlox. Η παράδοση συστημάτων Phlox στο Υπουργείο Άμυνας είναι μέρος της μεγάλης μας δουλειάς να εξοπλίσουμε τον στρατό με σύγχρονα πυροβολικά συστήματα. Το όπλο είναι τόσο πυροβόλο όσο και ορμοβόλο, επειδή μπορεί να εκτοξεύσει τόσο βλήματα και νάρκες χωρίς να χρειάζεται να επιβραδύνει. Τα Phlox διαθέτουν βελτιωμένη ευκινησία, προστασία και προσφέρουν μια ισορροπία μεταξύ χειροκίνητων και αυτόματων επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό με την σχετικά χαμηλή τιμή τους, το όπλο είναι ιδιαίτερα οικονομικό και βρίσκεται σε μεγάλη ζήτηση από τον στρατό, δήλωσε ο Μπέγκαν Ωστοίευ, βιομηχανικός υπεύθυνος της Rostec στο τμήμα των συμβατικών όπλων, πυρομαχικών και ειδικών χημικών ουσιών. Το 2S40 Flux είναι ουσιαστικά ένα αυτοκινούμενο ολμοβόλο 120 χιλιοστών που βασίζεται στο σασί ενός θωρακισμένου φορτηγού 6x6 της οικογένειας Ural 4320, το οποίο προσφέρει συνολική προστασία έναντι σφαιρών. Τέλος, το Phlox μπορεί να χτυπήσει στόχους σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.